Γιάννενα αναμένεται να βρεθεί αύριο ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, αρμόδιος για θέματα αυτοδιοίκησης, σε μία από τις πρώτες επισκέψεις του από όταν ανέλαβε το συγκεκριμένο αξίωμα. Η επίσκεψη του κυρίου Πέτσα αναμένεται να διαρκέσει λίγες ώρες, καθώς το πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη την ίδια ημέρα. Αν και επισήμως το πρόγραμμα δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, πληροφορίες θέλουν τον κύριο Πέτσα να επισκέπτεται το πρωί τον Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρο Καχρημάνη και τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ, ενώ προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν θα έχει συναντήσεις με άλλους αιρετούς ή κομματικά στελέχη. Την επίσκεψη αυτή είχε προαναγγείλει πριν λίγες ημέρες ο κύριος Καχρημάνης μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον αναπληρωτή υπουργό, τον οποίο είχε ενημερώσει για τα προβλήματα που προέκυψαν από την κακοκαιρία στην Ήπειρο. Αξίζει να σημειωθεί πως μόλις μία ημέρα πριν το Υπουργείο Εσωτερικών επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και είχε σύσκεψη με τον υπουργό Μάκη Βορύδη και τον κύριο Πέτσα. Αναφερόμενος μάλιστα στις προτεραιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης να αλλάξει το σύστημα της απλής αναλογικής για να ευθυγραμμίζεται με καλύτερο τρόπο η βούληση των δημοτών με τις πλειοψηφίες στα δημοτικά συμβούλια, όπως ανέφερε. Μάλιστα, σημείωσε ότι το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο είναι όριμο προς έγκριση, αναμένεται να έρθει στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο εντός του Ιανουαρίου. Αμέσως μετά, όπως είπε, θα εγκριθούν οι βασικές αρχές ενός σημαντικού νομοσχεδίου που αφορά τα ζώα συντροφιάς. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε σημαντική τομή το νομοσχέδιο αυτό. Σημείωσε δε ότι θα δώσει ένα ξεκάθαρο στίγμα εξυγχρονισμού της νομοθεσίας και θα δημιουργήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο προστασίας των ζώων συντροφιάς, το οποίο θα πηγαίνει πέρα και πάνω από παρεμβάσεις που ήδη έχουν γίνει σχετικά, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Από την πλευρά του, στην ίδια σύσκεψη, ο αναπληρωτής Υπουργός Στέλιος Πέτσας αναφέρθηκε στα αναπτυξιακά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει πολιτική στη διάθεσή της, προκειμένου να στηρίξει τις πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικότερη αναφορά έγινε στα έργα της αγροτικής οδοποιίας, τα οποία, όπως είπε, είναι εύκολα ελοποιήσιμα, αλλά σημαντικά όμως, καθώς βοηθούν στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ακόμη ότι παραμένει ανοιχτό το πολύ μεγάλο κεφάλαιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης των ορίων και των αρμοδιοτήτων μεταξύ του κεντρικού κράτους, των αποκεντρωμένων διοικήσεων, των περιφερειών και των δήμων. Ωστόσο, μια τέτοια μεταρρύθμιση δεν έχει ακόμη οριμάσει και χρειάζεται σημαντική δουλειά, όπως ανέφερε. Επίσης, στη διάρκεια της σύσκεψης τέθηκαν και άλλα ζητήματα, όπως η τηλεεργασία, η οποία επιβλήθηκε για λόγους δημόσιας υγείας εξαιτίας του κορονοϊού. Ωστόσο, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενταχθεί με έναν πιο οργανωμένο τρόπο στην εργασιακή καθημερινότητα του Δημοσίου, όπως ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο σημαντικό ζήτημα χαρακτήρισε και την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά όπως διευκρίνησε, πάντα με την έννοια της επιβράβευσης και κυρίως της αναγνώρισης της προσφοράς εκείνων των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι πολύ συχνά αισθάνονται ότι σε ένα εξισωτικό σύστημα αξιολόγησης η προσφορά τους δεν αναγνωρίζεται.